you. Mm -hmm. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί και σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Ερωτήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή όπου εσείς μας στέλνετε τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, τις απόψεις σας, την κριτική σας, ό,τι τέλος πάντων σας απασχολεί και θέλετε να έρθετε σε επαφή και σε επικοινωνία μαζί μας, στέλνετε στο email το οποίο να γράφετε τώρα στην οθόνη σας και εμείς με τη χάρη του Χριστού μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού θα σας απαντάμε. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση από κάποιον φίλο, α, φίλο μας άγνωστο, η οποία έχει ως εξής. Έχω μία ερώτηση να κάνω όσον αφορά τον αγιασμό μέσα στο αντρόγεινο. Μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι δεν επιτρέπονται όλα μέσα σε μια συζυγική σχέση. Αναφέρομαι ιδιαίτερο στην ερωτική ζωή του. Πώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι επιτρεπτό και τι όχι. Ένα όρο που να διαχωρίζει το καθαρό από το σαπρό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητέ μου φίλε, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ξεκινώντα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προ Θεσσαλονίκη στην πρώτη. Τέταρτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο γράφει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού αγιασμό σα και πρέπει να εξεύρει κάθε ένα από εσά να κρατάει το σκεύο το δικό του, το εαυτού σκεύο, ένα αγιασμό και τιμή, ουχή ει επιθυμίας επιθυμία, καθώ και τα έχτινη τα μη γνωρίζοντα το Θεό. Διότι ο Θεό δεν εκάλεσε νημά προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν, ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά το Θεό σκέδο και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον η ημάς. Μιλάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για πάθη ακαθαρσίας, για πάθη επιθυμίας. Πράγματι ε, την ζωή του ανθρώπου τη χαρακτηρίζει πολλές φορές, την χαρακτηρίζουν πολλές φορές πάθη. Το πάθος είναι μια αμαρτωλή εν γέννη επιθυμία που έχει ας αντικείμενο συγκεκριμένη αμαρτία που μπορεί να είναι είτε αδικία είτε ανομία είτε έργα σαρκός. Ακόμη βέβαια το πάθος μπορεί να είναι μία δυνατή παρόρμηση του ανθρώπου που τελικά τον οδηγεί στο να νεκρωθεί ο αυτοέλεγχος του ανθρώπου, δηλαδή αυτό που ονομάζεται μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου εγκράτεια, να νεκρωθεί αυτό και έτσι αυτό το πάθος το οποίο δεν έχει σκοπό μία μόνιμη αμαρτία ή μία αμαρτωλή επιθυμία, αλλά αυτό το πάθος να οδηγεί τον άνθρωπο στα γήινα, στα φθαρτά, στα σαλευόμενα και να τον απομακρύνει από αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, τα ασάλευτα, τα αιώνια και τα ουράνια. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και θέλει ο Θεός να στρέφουμε τον εαυτό μας ενατενίζοντας όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του τη δεύτερη προς Κορινθίους να ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα να μην ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα αλλά εις τα μη βλεπόμενα διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια ώστε έτσι ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεούται καθεκά στην ημέρα έστω και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται. Και αν ακόμη χρειαστεί να περάσουμε από διάφορες προσωρινές θλίψεις θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ελαφρά προσωρινή θλίψη σε αυτή εργάζεται σε εμάς κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιων βάρος δόξης. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να ενατενίζει πάντοτε στα μη βλεπόμενα, στα αιώνια, στα ουράνια και στα ασάλευτα. Μερικές φορές όμως όπως είπαμε οι επιθυμίες, οι σφοδρές επιθυμίες που καταλήγουν σε πάθος οδηγούν τον άνθρωπο είτε σε αμαρτωλές ενέργειες που είναι αδικία, ανομία ή έργα της αρκός είτε σε απομάκρυνση του, του ανθρώπου, του χριστιανού από την εκράτεια που είναι απαραίτητη να έχει ο άνθρωπος του Θεού στη ζωή του. Όμως τα πάθη επιθυμίας τα οποία μπορούν να, προέλθουν να ακόμη και από το Θεό σαν εκδήλωση της οργής Του. Η οποία και λέει το Λόγος του Θεού. Επειδή η, η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώποι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία και επειδή δεν δύναται, ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς, γι' αυτό και παρέδοκεν ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών η ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτά μεταξύ αυτών. Και δια τούτου ακόμη παρέδωκεν αυτούς ο Θεός η σπάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση στην την παραφύση. Ερχόμαστε λοιπόν κυριολεκτικά στην απάντηση της ερώτησής σου αγαπητέ φίλε. Εκείνο το οποίο απαγορεύεται στην ένομη συζυγική σχέση, σαρκική, ερωτική δηλαδή, είναι τα εν γέννη πάθη ατιμίας, τα οποία αλλού η γραφή τα αναφέρει ως ασέλγια ή ακαθαρσία. Μάλιστα, συγκεκριμένα γι' αυτό, αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, και θέλω και αυτό να το δούμε, ότι στο κεφάλαιο δεύτερο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και στο 9 εδάφιο «Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει, εις την ημέρα της κρίσεως διανακολάζονται, μάλλον δε τους οπίσω πίσω της αρκός ακολουθούντας με επιθυμίες ακαθαρσίας». Αυτό λοιπόν που απολύτως απογρεύεται από το Λόγο του Θεού στις συζυγικές σχέσεις είναι τα πάθη τιμίας είναι η ασέλγεια είναι η ακαθαρσία και είναι αυτό που είπαμε η παραφύσιν όπως διαβάσαμε στην επιστολή που του, του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους εις την χρήση εις την παραφύσιν χρήση της γυναικός από το ανδρός και αντίστροφα. Όταν λέμε παραφύσιν εκεί ο καθένας από εμά έχει την λογική και την κρίση να σκέπτεται και να αποφασίζει μαζί με τη γυναίκα του τι είναι αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού αποκαλεί άλλωστε είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους να μην πούμε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες γιατί ο Λόγος του Θεού λέγει ότι εσχών τι και λέγει να μην αναφερόμεθα σε αυτά τα πράγματα. Όμως πέραν τις σχέσεις τις παραφύσιες σχέσεις ε, του ζευγαριού, επίσης θα πρέπει οι σχέσεις των ανθρώπων να είναι μέσα στα όρια του ότι δεν φτάνει στο πάθος και, στο, και στα πάθη της ατιμίας. Δεν απομακρύνει δηλαδή τους ανθρώπους του Θεού από το να ενατενίζουν και να προσδιορίζουν τη ζωή τους σε σχέση με τα ουράνια και τα αιώνια. Βεβαίως ευλογία παρά το Θεό είναι οι σχέσεις οι ερωτικές, οι σαρκικές των ανθρώπων καθώς ο Θεός είπε όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Έβα έδωσε την βασική ευλογία ευλόγησαν αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε εδώ θέλω να τονίσω ότι οι σχέσεις των ανθρώπων ε, οι σαρκικές του ζευγαριού εννοώ δεν είναι απαραίτητα και μόνο όπως πολλοί ισχυρίζονται για την τεκνοποιία ε, αντιθέτως μάλιστα Βεβαίως είναι και για την τακνοποιία αλλά τον προγραμματισμό τον οικογενειακό ο Θεός δηλαδή για τα πόσα παιδιά θέλουν οι άνθρωποι να, να γεννηθούν από αυτούς είναι στην απόλυτη εξουσία των ανθρώπων του Θεού που αποφασίζουν μόνοι τους. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στην πρώτη και στο έβδομο κεφάλαιο λέγει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Περί δε των όσων μη εγράψατε, καλόν είναι στον τον άνθρωπο να μη εγγύσεις γυναίκα. Δια τα σπορνίας όμως ας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και κάστη ας έχει τον εαυτή άντρα. Ο ανήρας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη νεύνοια, ομοίως δε και η γυνή στον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ, ομοίω δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών να καταγίνεστε εις την και στην προσευχή και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό δια να μη σα πειράξει ο δια την ακράτειά σα. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμη ουχή κατά Άρα λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο θεσμό, το θεσμό του γάμου ο Θεός, όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουνε όλες τις ευλογίες του Θεού και τις ουράνιες και τις γήινες και τις πνευματικές και τις αρκικές. Μάλιστα η εντολή του Κυρίου είναι να μην αποστερεί ο ένας τον, από τον άλλον, δηλαδή να μην απομακρύνεται ε, ο ένας από τον άλλον. Αντιθέτως η εντολή του Θεού είναι ότι το σώμα του ανδρός είναι στην εξουσία της γυναικός και το σώμα της γυναικός είναι στην εξουσία του ανδρός, ώστε γνωρίζοντας ο Θεός τις επιθυμίες της αρκός των ανθρώπων και δημιουργώντας αυτόν τον υπέροχο θεσμό που λέγεται οικογένεια και οι σχέσεις δύο ανθρώπων, η ένωση δύο ανθρώπων που στην πραγματικότητα ο Θεός όταν κάνει το γάμο τους, τους ενώνει, τους κάνει ένα, να αποτελεί και την άμυνα του ανθρώπου για τις επιθέσεις και τους πειρασμούς που ο διάβολος φέρνει στη ζωή των ανθρώπων στηριζόμενος επάνω στις αρχικές επιθυμίες. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, ο άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού είναι απολύτως ελεύθερος να απολαμβάνει κάθε ε, ε, σαρκική επαφή και επιθυμία που έχει με τη γυναίκα του ή η γυναίκα με τον άντρα της. Πάντοτε όμως μέσα στην απόλυτη και όμορφη πνευματική σχέση που έχουν και οι δυο αλλά και ο κάθε ένας ξεχωριστά με τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριό τους και τον Θεό τους. Προσέχοντας πάντοτε, μην ξεφύγουν από την ευλογημένη αυτή απόλαυση που ο Θεός χαρίζει πλούσιο πάροχα σε όλους τους χριστιανούς μέσα και μόνο μέσα από το γάμο τους να μην ξεφύγουν και φτάσουν σε ακαθαρσία, ασέλγεια ή παραφύσιν χρήση του σώματός του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και έτσι ο Θεός θέλει να περπατάμε ώστε να μην επιστρέψουμε στα παλαιά, δηλαδή πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας όπου πραγματικά ταλαιπωρήθηκαμε μέσα σε πορνίες, ακαθαρσίες πλεονεξίες και όλα τα έργα της αρκός μη δεις λοιπόν λέγει ο Λόγος του Θεού ας μη σας απατάμε με, με ματαίους λόγους επειδή διατάφτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας και τέλος μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με κανένα τρόπο με το οποίο εσφραγίστηκε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Συμπερασματικά, απόλυτη ελευθερία στο να απολαύσει ο άνθρωπος του Θεού, ο άντρας και η γυναίκα, την ευλογημένη αυτή σαρκική σχέση που ο Θεός ως ευλογία χάρισε τους ανθρώπους για να πολλαπλασιάζονται και να αυξάνονται και όχι μόνο τούτο, αλλά και σαν άμυνα για να μην πειράζονται από τον πονηρό ο οποίος αγωνίζεται να παρασύρει τους ανθρώπους στην αμαρτία, στην πορνεία και στην μοιχεία και στην ακαθαρσία. Με μεγάλη προσοχή όμως να μην ξεπεράσουμε τα όρια του αγιασμού και καταφύγουμε σε παραφύσιν σχέσεις, σε ακαθαρσίες και σε ασέλγειες και ιδιαιτέρως επίσης να μην γίνει σκοπός της ζωής μας αυτή, αυτό το χάρισμα, αυτή η ευλογία που χαρίστηκε στους ανθρώπους και ξεχάσουμε να ενατενίζουμε εις τα ουράνια και να ενατενίζουμε μόνο στα τα επίγεια. Και τώρα αγαπητοί μου φίλοι και φίλες θα συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτησή μας που έστειλε ο Παναγιώτης από το Μαρούσι και είναι η εξής. Κάθε αναγενισμένο χριστιανός έχει ένα τουλάχιστον χάρισμα και αν έχει πώς θα καταλάβει ποιο χάρισμα έχει. Ναι αγαπητέ Παναγιώτη, η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού τότε ο Θεός έρχεται και τον αναγεννά δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού η ελπίδα ζώσα. Σε κληρονομία άφθαρτη, αμάραντη ενώπιον του Θεού στον ουρανό. Και γίνεται πια ο άνθρωπος νέο κτίσμα αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, από σκληρή γίνεται απαλή και τρυφερή, το πνεύμα του ανθρώπου απαλαζονικό και υπερήφανο γίνεται ταπεινό και συντετριμένο και οι επιθυμίες της αρχός μπαίνουν κάτω από έλεγχο, καθώς το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, μετά την μεταμόρφωση, μετά την αλλαγή του, του δίδει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Αμέσως μετά, ο Λόγος του Θεού προτρέπει τον άνθρωπο να βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού η αμαρτιών και τότε έρχεται η στιγμή όπου ισχύει και γι' αυτόν η επαγγελία του Πατρός ότι θα λάβει τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου η οποία είναι δοσμένη για όλους τους ανθρώπους τους τότε αλλά και τους πάντα εσείς μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Με την βάφτιση, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός τώρα μπορεί πια και διαπραγματεύεται με τον άνθρωπο επί προσωπικού επίπεδου, χαρίζοντάς του και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δίδονται βασικά προς οικοδομή, προς προτροπή και παρηγορία της Εκκλησίας. Πριν όμως προχωρήσουμε για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που πολύ σύντομα θα αναφερθούμε, θέλω να διαβάσω αυτό που αναφέρεται στην επιστολή του προς Κορινθίου στην πρώτη Απόστολος Παύλος «Περι δε των πνευματικών αδελφοί δεν θέλω να γνωείτε». Εξέβρετε ότι κάποτε είσαστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι τώρα ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα εις τον Ιησού Χριστόν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον τον Ιησούν η μη δια πνεύματος Αγίου. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο και έχει, αλλάξει, έχει αναγεννηθεί και έχει αλλάξει η ζωή του και βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο τότε μπαίνει στην χαρισματική ζωή της Εκκλησίας. Μπαίνει στην πνευματική ζωή όπου εργάζεται ο Θεός μέσα σε Αυτόν και μέσα από Αυτόν ε, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, καθώς γράφει στο τέσσερα εδάφιο. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το Αυτό. Δίδεται δε εις έκαστον η σέκα στον του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι εις άλλον με δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον λόγος γνώσεως, εις άλλον πίστη ει χαρίσματα ιαμάτων, ει άλλων ενέργειε θαυμάτων, ει άλλων προφητεία, ει άλλων διακρίσει, ει άλλων είδη γλωσσών και τέλο ει άλλων ερμηνεία γλωσσών. Αυτά είναι τα εννέα πνευματικά χαρίσματα τα οποία ο Θεός δίδει για την οικοδομή της Εκκλησία. Και μάλιστα ακόμη περισσότερο εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του λέγοντας από το κεφάλαιο 4 και δάφιο 10 έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε διακονείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν έχει πάρει χαρίσματα από το Θεό πρέπει να υπηρετεί τους άλλους, να διακονεί τους άλλους μέσα από αυτό. Στον Απόστολο στον ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο γράφει στον αδελφό μας τον Τιμόθεο τον νεαρό αδελφό πνευματικό αδελφό του τον Τιμόθεο στο 12 εδάφιο από το κεφάλαιο 4 λέει μη δί μη καταφρονεί την νεότητά σου και στο 14 εδάφιο λέει μη αμελεί αμέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ. Μην αμελείς το χάρισμα το οποίο σου εδόθηκε, και το οποίο σου εδόθηκε για να υπηρετείς και να διακονείς με το χάρισμα αυτό τους Αγίους της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν αγαπητέ φίλε, Παναγιώτη από το Μαρούσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου μοιράζει χαρίσματα διάφορα στους ανθρώπους τους οποίους πρώτον αναγέννησε επειδή δέχθηκαν αποδέχτηκαν και εξεζήτησαν και επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού. Ε, δεύτερον έπραξαν πάσα τη δικαιοσύνη του Θεού ε, στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος της αμαρτιών κατά την εντολή του Κυρίου. Και τέλος έλαβαν τη δωρεάν και την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου την οποία ο Θεός υπεσχέθη προς πάντα στους ανθρώπους. Και μάλιστα προς πάντα στους ανθρώπους που πιστεύουνε ότι ο Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή που πιθαρχούνε στο λόγο του Θεού και τέλος εξητούνε την δύναμη του πνεύματος του Αγίου στη ζωή τους. Όταν έρθει λοιπόν ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας μοιράζει χαρίσματα κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει αφού έλαβε αυτή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος να έχει λάβει και κάποιο χάρισμα. Πέραν όμως των χαρισμάτων των πνευματικών, κάθε άνθρωπος που αναγεννήθηκε και όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και πριν αναγεννηθούν, έχουν ταλέντα, έχουν τάλαντα, όπως τα λένε, έχουν φυσικά χαρίσματα. Αυτά λοιπόν τα φυσικά χαρίσματα τα οποία ο Θεός πάλι έδωσε στους ανθρώπους με την αναγέννηση και την αλλαγή, τη μεταστροφή που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, αυτά όλα τα χαρίσματα είναι πλέον χρήσιμα και στην υπηρεσία του Θεού αφού είναι στην ικανότητα και στη δυνατότητα του ανθρώπου που αναγεννήθηκε. Ε, όλα ό,τι πάσα δώσεις αγαθή λέει ο Λόγος του Θεού και πάν δόρημα τέλειον αν οθενεστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Όλα λοιπόν τα χαρίσματα και τα φυσικά χαρίσματα, τα ταλέντα ή τα τάλαντα όπως τα λένε οι άνθρωποι, ο άνθρωπος του Θεού τα βάζει στην υπηρεσία του Κυρίου Του και στην υπηρεσία του έργου του Θεού. Μπορεί να είναι κάποιος καλήφωνος, οπότε ψελνή Μπορεί να είναι κάποιος καλός ζωγράφος, οπότε ζωγραφίζει ωραία, ωραίους πίνακες που έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο και με το Λόγο του Θεού. Μπορεί κάποιος να είναι ιδιαίτερα έξυπνος, και να είναι ένας πολύ καλός δικηγόρος, γιατρός και πάλι προς Θεού χρησιμοποιεί τα χαρίσματα αυτά τα οποία του έχει δώσει ο Θεός ή εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε χάρισμα φυσικό δοθεί στον άνθρωπο ο άνθρωπος του Θεού το χρησιμοποιεί εις δόξαν Θεού Πατρός και για την δόξα του Χριστού και για να δοξάζει το Χριστό στη ζωή του. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει φυσικά χαρίσματα και πνευματικά χαρίσματα. Φυσικά χαρίσματα έχει ο άνθρωπος ο αναγεννημένος και μάλιστα από την αρχή της ζωής του τα έχει όπου τα χρησιμοποιεί πια για τη δόξα του Θεού. Πνευματικά χαρίσματα δίδονται από τον Θεό και όπως είπαμε είναι λόγος σοφίας για να κηρύττει, λόγο γνώσεως για να διδάσκει, πίστης για να ενεργεί δια του χαρίσματος αυτού για τη δόξα του Θεού, χαρίσματα ιαμάτων είναι τα μείζωνα χαρίσματα πια, να θεραπεύει ασθένειες εν το όνομα του Ιησού Χριστού, ενέργειες θαυμάτων να γίνονται θαύματα πολλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, προφητεία η οποία δίδεται και όπως λέει ο Λόγος του Θεού προσοικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν ώστε μάλιστα Προτρέπει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν να και ο λαλών γλώσσα να τον εαυτόν οικοδομή, ο προφητεύων όμως την εκκλησίαν οικοδομή. Επίσης διακρίσεις πνευμάτων, ένα ίσως το σημαντικότερο, τον πιο μεγάλο εκ των χαρισμάτων δια του οποίου ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, η υπηρέτη του Θεού, ο διάκονος του Θεού μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο που τον πλησιάζει. Τέλος, ήδη γλωσσών, όπου δίδεται το χάρισμα αυτό μέσα στην Εκκλησία για να μπορεί ε, να εξασκεί και το επόμενο χάρισμα ο χαρισματούχος που είναι η ερμηνεία γλωσσών δηλαδή κάποιος μιλάει γλώσσες και κάποιος διερμηνεύει και ιδιώδια πνεύματος Αγίου τώρα το κυρίω ερώτημά σου αγαπητέ Παναγιώτη είναι πως θα καταλάβω ποιο χάρισμα έχω είτε αυτό είναι φυσικό είτε αυτό είναι πνευματικό η απάντηση είναι μία και χαρακτηριστική έκαμε αυτή ό,τι η δύνατο. Για να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου και για να καταλάβει κάποιος άνθρωπος τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του, είναι τι μπορεί να κάνει. Τι είναι αυτό πρώτον που μπορεί να το κάνει. Δεύτερον που του δίνει χαρά όταν τον εργάζεται και τρίτον που έχει αποτελέσματα και καρποφορία μέσα στο Λόγο του Θεού, στο έργο του Θεού και στην εκκλησιαστική χαρισματική ζωή. Με αυτό τον απλό τρόπο του ό,τι είναι δύνατο που, θεωρεί το, που θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, επίσης η χαρά του Κυρίου γιατί πρέπει ο άνθρωπος του Θεού κατά το Λόγο του Κυρίου πάντοτε να χαίρεται και η δύναμη του είναι του Κυρίου η χαρά και τέλος η καρποφορία. Ο χριστιανός έχει καρποφόρο ζωή γιατί το δέντρο διακρίνεται από τον καρπό του αν έχει καλό καρπό άρα αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι αυτά που μπορούν κάθε άνθρωπο να βοηθήσουν να καταλάβει τι ο Θεός του έχει χαρίσει για να εργάζεται μέσα στην Εκκλησία ή μέσα στο έργο του Θεού εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό το οποίο λέγεται χάρη δοσμένη από το Θεό στον άνθρωπο το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα χαρίσματα, αλλά και πάλι έχει να κάνει με το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και με την υπηρεσία του ανθρώπου του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος πάντοτε συνηθίζει να λέει όταν γίνεται κάτι καλό στη ζωή του ή από αυτόν μέσα στην Εκκλησία λέγει ουχή εγώ αλλά η χάρη του Θεού η κατοικούσα εν εμεί. Και στην Επιστολή του προς Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο και στο οχτώ εδάφιο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος λέγοντας συγκεκριμένα «Η με τον πλέον ελάχιστον των Αγίων εδόθη αυτή η χάρις». Εδόθηκε μια συγκεκριμένη χάρις. «Να μπορώ να χαίρομαι όταν το εκτελώ, αλλά και να έχω αποτελέσματα». Να μπορώ λοιπόν να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ενεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού είναι λοιπόν Απόστολος των Εθνών στον οποίον, και Διδάσκαλος των Εθνών και Κύρικας των Εθνών στον οποίον πρώτον εδόθη αυτή η χάρις να ευαγγελίζει μεταξύ όλων των εθνών όχι δηλαδή του λαού Ισραήλ γιατί η χάρις να ευαγγελίζει το λαό Ισραήλ εδόθη στον Πέτρο τον Απόστολο. Γι' αυτό και οι επιστολές του είναι προς τις φυλές του Ισραήλ. Όπως και στον Ιάκωβο τον Απόστολο. Ο οποίος και πάλι επιστολές στέλνει προς το λαό Ισραήλ. Όμως ο Απόστολος Παύλος έχει, δοθ, έχει με επίγνωση λάβει του έχει δοθεί και το ξέρει δηλαδή πάρα πολύ καλά, η χάρη σε αυτή να ευαγγελίζει μεταξύ των εθνών τον των ανεξιχνίατων πλούτων του Χριστού. Επίσης, του εδόθη χάρη. Δεύτερον, να φωτίζει πάντα τους ανθρώπους ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι και Εβραίος εξ Εβραίων, και μάλιστα Φαρισαίος και μάλιστα μεγαλωμένος στα πόδια του Γαμαλίλ γνωρίζοντας τον πατροπαράδο τον νόμο και ζηλωτής του πατροπαραδό του νόμου του μπορεί πάρα πολύ εύκολα αφενός μεν από τη γνώση την οποία αναπέκτησε μέχρι την ηλικία περίπου καθώς λέγεται το 37 ετών που τον επισκέφθηκε ο Θεός αλλά και με τη γνώση την οποία αναπέκτησε εκ των υστέρων με διδάσκαλό του τον Ιησούν Χριστόν για το μυστήριον του αποκεκριμένων προκαταβολής κόσμου το μυστήριον δηλαδή του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού το μυστήριον του Θεού που δια του Ιησού Χριστού ενώνει τα ουράνια και τα γήινα αυτός ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίζοντας το νόμο του Μωυσή και τη διδασκαλία του λαού Ισραήλ του Θεού αλλά και την Καινή Διαθήκη την οποία του αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός αυτός λοιπόν έχει τη χάρη και το ξέρει πάρα πολύ καλά που του εδόθη να φωτίζει πάντα στους ανθρώπους για το μυστήριο το αποκεκριμένο από τον αιώνων μέσα στην παρουσία του Θεού, στην καρδιά του Θεού ο οποίος Θεός έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού ώστε μέσα από την Εκκλησία ακριβώς όπως το λέει διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της Επουρανίας εις τα και τα εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έχει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου αλλά έχει και τη Χάρη του Θεού, έχει και τη διακονία και διακονίες διακονίες είναι αυτές που τις δίνει ο Χριστός όπως γράφει είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων το πνεύμα δεν είναι το αυτό, είναι όμως και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος είναι ο Αυτός. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού που αναγεννήθηκε, που βαφτίστηκε εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, είναι δυνατόν να λάβει από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού διακονίες, ώστε να είναι Απόστολος, Προφήτης, Διδάσκαλος, Ευαγγελιστής, Υπημένας και να εργάζεται και να μπορεί να εργάζεται, με τη δύναμη του Θεού, όχι τη δική του δύναμη, με τη δύναμη για τη δύναμη Σιμών είναι εκ του Θεού. Η ικανότηση Σιμών είναι εκ του Θεού, λέει ο Απόστολο Παύλο. Να εργάζεται το έργο του Θεού μέσα και έξω από την Εκκλησία ή δια Πνεύματος Αγίου να δοθεί σε, αυτό, να δοθεί σε αυτόν χαρίσματα δια των οποίων ο Θεός θέλει, όπως διαβάσαμε και στην, από τον Απόστολο Πέτρο, να υπηρετεί ο καθένας κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε ως καλός οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Απάντηση λοιπόν συμπερασματική. Ναι, ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει φυσικά χαρίσματα τα οποία τα θέτει στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, στην υπηρεσία του Θεού και ο Θεός τον αυξάνει και τον ευλογεί πάνω σε αυτά. Ο βαπτισμένος εν πνεύματι Αγίου άνθρωπος πράγματι μπορεί να έχει χάρισμα πνευματικό κάποιο το οποίο πρέπει να θέτει στην υπηρεσία του Ευαγγελίου στην υπηρεσία του Χριστού, στην υπηρεσία των αδελφών του. Μπορεί επίσης να έχει και διακονίες από τον Ιησού Χριστό Οπότε το έργο του ΠΑΠ πια προσδιορίζεται μέσα από αυτές τις διακονίες που όπως είπαμε είναι η Απόστολος, η Προφήτης, η Διδάσκαλος, η Ευαγγελιστής, η Ποιμένας. Και η απάντηση πώς μπορώ να το γνωρίσω επαναλαμβάνω συμπερασματικά είναι τι μπορείς να κάνεις. Εξέτασε με προσοχή εάν δεν σου έχει αποκαλυφθεί από τον Χριστό η διακονία ή το χάρισμα που σου εδόθη, εξέτασε τι μπορείς να κάνεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι από το Θεό. Η ικανότητα και η δύναμη για να κάνουμε κάτι στο όνομα του Χριστού για το έργο του Θεού είναι από το Θεό. Παρατήρησε αν τούτο γίνεται με χαρά. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει «Χαίρετε» και πάλι θέλω «Χαίρετε» και πάντοτε χαίρετε. Εάν σε ευχαριστεί αν έρχεται σε κατάνοιξη η καρδιά σου όταν ενεργείς και εργάζεσαι αυτό το χάρισμα που σου δώσε ο Θεός. Και τέλος από τον καρπό. Από την καρποφορία σου θα διακρίνεις και θα διαπιστώσεις αν πράγματι αυτό είναι χάρισμα είτε φυσικό είτε πνευματικό είτε διακονία που σου εδόθη από τον Θεό για να υπηρετήσεις τους αδελφούς σου την Εκκλησία τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες η εκπομπή μας σημερινή τελείωσε, ο χρόνος μας πέρασε. Θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή με τις δικές σας ερωτήσεις που θα μας στέλνετε και πάλι. Σας προτείνουμε, σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε ακόμη στην α, διεύθυνση που βλέπετε τώρα στις οθόνες μας στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Οι απαντήσεις σας θα σχολιάζονται από μας με τη χάρη του Χριστού με χρονολογική σειρά, δηλαδή με σειρά προτεραιότητας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.